Καλώς ήρθατε στην πόλη μας. Καλώς σας βρήκα. Γενέθλια της ΑΕΚ, Εθνικής Ένωσης Κοζάνης, σήμερα. Δύο λόγια για το ρόλο σας και την παρουσία σας εδώ. Πρώτα απ' όλα, τα 50 χρόνια της Αθλητικής Ένωσης Κοζάνης εύχομαι να μπορέσουν να πολλαπλασιαστούν, να γίνουν 100, 150, 200 χρόνια, προκειμένου τα παιδιά του τόπου, του νομού, της πόλης του νομού, μαζί με το σύνολο των ακαδημιών των άλλων και των συλλόγων, να μπορέσουν να βρίσκουν πάντα μια ωραία διέξοδο, ουσιαστική διέξοδο, μακριά από τις δυσκολίες της ψηφιακής εποχής. Και γι' αυτόν τον λόγο σήμερα θα μιλήσουμε, η δικιά μου η μικρή παρέμβαση θα έχει να κάνει με το πώς θα καταφέρουμε αυτή τη νέα απαιτητική ψηφιακή εποχή να μπορέσουμε σαν γονείς και σαν προπονητές να την κάνουμε σύμμαχό μας για να εμπνεύσουμε το παιδί και όχι να την αποκηρύξουμε, κάτι το οποίο μάλλον διαφορετικά αποτελέσματα θα φέρει από αυτά που εμείς προσδοκούμε. Πόσο δύσκολα είναι να κρατηθούν αυτές οι ισορροπίες που είπατε τώρα μόλις? Εξαιρετικά δύσκολο. Γι' αυτό το λόγο κανένας δεν προσφέρει λύσεις οι οποίες είναι εξ ουρανού. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να ευαισθητοποιήσουμε την οικογένεια. Την οικογένεια που η οποία δεν είναι μόνο ο μπαμπάς, η μαμά, οι παππούδες και οι γιαγιάδες, είναι και αθλητική οικογένεια. Είναι και η οικογένεια η οποία έρχεται το παιδί στο γήπεδο και εκεί θα πρέπει να μάθει την έννοια της συνεργασίας, την έννοια της πειθαρχίας, την έννοια των κανόνων, την έννοια της ομαδικότητας, την έννοια της έμπνευσης, όλα αυτά πώς θα μπορέσουμε με φίλτρο στην ψηφιακή εποχή, τον ψηφιακό κόσμο, τα social media, τα tablets, τα κινητά, πώς θα μπορέσουμε να γίνει όλο αυτό σύμμαχός μας για να κάνουμε τα παιδιά μας καλύτερους αθλητές και καλύτερους ανθρώπους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Αγγελέα. Να είστε καλά. Και παρακολουθούμε το έργο σας, το πολύ σημαντικό έργο. Ετοιμάτε, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.